Επειδή μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει το λαό από όλες αυτές τις καταστροφές που έγιναν με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της σημερινής, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον πύργο, στην Ηλία, όχι απλά για να δούμε και να καταγράψουμε τις μεγάλες καταστροφές που είναι γνωστές στο Πανελλήνιο, αλλά για να δώσουμε το στίγμα της συνέχισης του αγώνα και του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή έξω από αυτή, αλλά και του ίδιου του λαού μέσα από τις επιτροπές αγώνα, τους συλλόγους, την τοπική διοίκηση, όλους τους φορείς που μπορεί να συμβάλλουν έτσι ώστε να πιέσουν, να διεκδικήσουν για να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές, για να δοθούν οι αποζημιώσεις στο 100% σε όλους τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να γίνουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα και βεβαίως για να ανοίξει ένας καλύτερος δρόμος, για να μην θρυνούμε ζωές, να μην θρυνούμε χάσιμο περιουσιών, να μην θρυνούμε καταστροφή του περιβάλλοντος και των δασών και τα επόμενα χρόνια. Η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε ότι επηρέασε την κυβέρνηση, κύριε Κουτσούμπα. Σημαίνει κάτι αυτό γενικά για το πολιτικό, κεντρικό πολιτικό σκηνικό? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να επηρεάσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό είναι και ζητούμενο, αλλά να επηρεάσει συνολικά όλο αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα που φέρνει και υπηρετεί ξένα συμφέροντα προς το λαό και οδηγεί και φέρνει αυτές τις καταστροφές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και από αυτή τη σκοπιά το ΚΚΕ έχει σταθερό μέτωπο ενάντια σε όλα αυτά και βάζει την ουσία του προβλήματος που βρίσκεται στο ότι χρειάζονται αλλαγές ριζικές εκβάθρων σε αυτό το σάπιο σύστημα που δεν έχει ούτε σχέδιο για τη ζωή των ανθρώπων και την προστασία τους, δεν έχει σχέδιο για την προστασία των δασών, δεν έχει σχέδιο συνολικά για την οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Στην Βουλή θα στηρίξετε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης? Το ΚΚΕ έχει προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης. Αυτό το σχέδιο είναι το μόνο ρεαλιστικό και αυτό πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα καλούμε όλο το λαό, τους εργαζόμενους, τους πληγέντες, να συσπηρωθούν γύρω από αυτό το σχέδιο, γύρω από αυτό το πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα σχέδια των υπολείπων κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα είναι κυριολεκτικά για τα σκουπίδια, γιατί φέρνουν μόνο καταστροφές και εγκλήματα.